Καλησπέρα από τον Ντονιέτσκ, μια από τις δύο πρωτεύουσες των Ρωσόφων του Ντονμπάς. Εδώ ουδής αμφιβάλλει για το ποιος τους βομβαρδίζει επί 8 χρόνια από το 2014 που διαρκεί ο εμφύλιος στην Ουκρανία. Πρόκειται για το ουκρανικό πυροβολικό, όπως λένε, που υποχρέωσε τους κατοίκους να ξυπνήσουν σήμερα άλλη μια φορά νωρίς το πρωί, ειδικά στην πιο ευάλωτη συνοικία της πόλης, στην περιοχή Πετρόφσκι, που χτυπήθηκε από πολλαπλούς εκτοξευτήρες τύπου Γκραντ. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 2 νεκροί και 1 τραυματίας. Τα χτυπήματα τα ακούμε σήμερα όλο σχεδόν το 24ωρο και φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στην ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς με πυρά από την πλευρά του ουκρανικού πυροβολικού. Στο Λουγκάνσκ, όπως αναφέρατε προηγουμένως, στα περίχωρα του Λουγκάνσκ που βρίσκεται το Ρουμπέζναε, είναι η δεύτερη επαρχία του Ντονμπάς. Κατά 90% και πλέον η περιοχή ελέγχεται από τους Ρώσους και βέβαια γι' αυτό ακριβώς δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα υπάρχει κάποιο είδους διεθνής κινητοποίηση, γιατί τις καταγγελίες τις κάνει ο αντισυνταγματάρχης της λεγόμενης λαϊκής αστυνομίας του Λουγκάνσκου, Αντρέι Μαρότσκο, ο οποίος λέει ότι χτυπήθηκε για άλλη μια φορά μια δεξαμενή με νητρικό άζωτο, αν το μεταφράζω σωστά, που κινείται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς βόρειο-δυτικά, με μεγάλη σχετικά ταχύτητα, εξαπλώνεται δηλαδή, εξαπλώνονται τα αέρια. Αυτός ακριβώς κάλεσε τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο, να κλείσουν τα παράθυρα, να φορέσουν μάσκες. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή οι καταγγελίες γίνονται από τους Ρωσόφωνους, αμφιβάλλω πολύ ότι θα υπάρξει κάποιο είδους διεθνής κινητοποίηση. Ο κύριος Αντόνοφ, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις, είπε ότι η Μόσχα δεν θα ανεχθεί τα βασανιστήρια που έχουν καταγραφεί εναντίον αμάχων και εναντίον εχμαλώτων στρατιωτών της. Δεν θα ανεχθεί ούτε τις ψευδείς ειδήσεις και τις δολοφονίες αμάχων. Θα επιχειρήσει και θα επιδιώξει να διερευνηθούν όλα αυτά τα εγκλήματα μέχρι το τέλος και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Όλα αυτά βέβαια γιατί η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τα εγκλήματα που παρουσιάζονται. Μιλάει για σκηνοθεσία και μάλιστα και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε ανακοινώσεις για το ότι οι Ουκρανικές αρχές, οι Ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με δυτικές ετοιμάζουν άλλη μια τέτοια σκηνοθετημένη παρουσίαση στοιχείων στην περιοχή του Ιρπίν του Κιέβου. Ότι είναι, για παράδειγμα, υποστηρίζουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν κατά του σιδηροδρομικού σταθμού σε μια κίνηση προβοκάτσιας. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Είναι οι μόνοι οι Ρώσοι, λένε, ότι μάλιστα αποκαλύπτουν και τον αύξοντα αριθμό του συγκεκριμένου πυράβλου, του Τότσκαου. Συμπίπτει ο αριθμός αυτός με όλους τους προηγούμενους πυράβλους που έχουν καταγραφεί να πέφτουν και να χρησιμοποιούνται μόνο από το ουκρανικό πυροβολικό. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, όλοι οι ειδικοί αυτό το λένε μέχρι στιγμής. Δεν έχω δει κάτι αντίθετο δηλαδή, ότι μέχρι στιγμής αυτό το πόλεμο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε μία φορά ο Τότσκαου από τη Ρωσία. Μάλιστα. Όχι, νομίζω τώρα είναι και διεθνής. Δεν υπάρχει διεθνής αναλυτής που να λέει ότι η Ρωσία έχει ξαναχρησιμοποιήσει το Τότσκαου σε αυτόν τον πόλεμο. Θανάση, έχεις πληροφορίες για τον κύριο Αντόνοφ ακόμα? Ναι, ναι, παρακαλώ. Λέει απλώς ο κύριος Αντόνοφ ότι πρέπει να σταματήσει η Δύση, αν ενδιαφέρεται πραγματικά για τους αμάχους και για τον τερματισμό του πολέμου, να σταματήσει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, δηλαδή να μην στέλνει όπλα και μισθοφόρους. Έχεις πληροφορίες για το πώς θα απαντήσει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στην απέλαση των διπλωματών της Ρωσίας από τη χώρα μας? Έχω μιλήσει και με αξιωματούχους του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και με στελέχη της πρεσβείας μας και των γενικών μας προξενείων στη Μόσχα, στη Ρωσία. Έχουμε 3 συνολικά γενικά προξενία. Δεν νομίζω ότι κανείς αμφιβάλλει πως θα πρέπει να αναμένεται τις επόμενες ώρες ή ημέρες η απέλαση 12 Ελλήνων διπλωματών και στελεχών της πρεσβείας μας και των γενικών. Σίγουρα θα είναι, νομίζω, η ΣΑΡΤ. Νομίζω ότι και ο κύριος Δένδιας, με τον τρόπο που τοποθετήθηκε όταν ρωτήθηκε, άφησε να εννοηθεί ότι είναι αναμενόμενο κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.